δεν άλλαξε κάτι. Ο Ολιβέιρα απέναντι από τον Μπάγκιτς, ο Γκορτσίλας πήρε το OK. Παράβαση υπήρχε καθαρά. Έτσι, Ολιβέιρα έτοιμος να σκοράρει. Σκοράρει γκολ για την ΑΕΚ 0-1 με τον Ολιβέιρα. Στο 13ο λεπτό πανηγυρίζει το γκολ και νομίζω ότι δικαίως έτσι το πανηγυρίζει και ιδιαίτερα, γιατί είναι ο ίδιος που κερδίζει αυτό το πέναλτι 100%. Στην είχα φυλαγμένη, άμα δεν έλεγες ούτε τώρα καλή κουβέντα. Ναι, εντάξει, εσύ, γιατί να, το κυνήγησε, το πήρε το πέναλτι και το αξιοποίησε ο ίδιος. Βέβαια. Γκολ 0-1 λοιπόν κόντρα στην ΑΕΛ. Ανοίγει πολύ γρήγορα το σκορ στο 13ο λεπτό. Αγκαλιάζονται και οι δύο επιθετικοί της ΑΕΚ εδώ. Πολύ καλή εκτέλεση από τον Ολιβέιρα. Έστειλε από την άλλη γωνία τον Μπάγκιτς για να γίνει το 0-1. Η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα πολύ σημαντικό σε ένα τέτοιο γήπεδο και βέβαια με το μάτς να έχει καθαρίσει και σίγουρα την πίεση που υπάρχει για την ΑΕΚ να αναπληρώσει έτσι, τις γκέλες και τις απώλειες που έχει στα εντός έδρας παιχνίδια. Στην περιφέρεια τα πάει πολύ πολύ καλά. Την πήγε να γίνει ο Γκαρσία τώρα, θα βγάλει την σέντρα, η κεφαλιά γκολ 2-0 για τον Ολιβέιρα που σκοράρει ξανά. Η σέντρα του Γκαρσία 0-2, Ολιβέιρα βάζει την υπογραφή του, πολύ ωραία η σέντρα του Λέβη Γκαρσία, βρίσκει το κεφάλι του Ολιβέιρα, συστημένη η σέντρα από τον Λέβη Γκαρσία και το 2-0 από τον Ολιβέιρα που δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Μπάγκιτς. Νομίζω ότι καθαρίζει πολύ γρήγορα και απλά το μάτς βάζοντας δύο επιθετικούς στο παιχνίδι. Όταν γεμίζει την περιοχή, σίγουρα αυτές οι σέντρες του Λέβη Γκαρσία είναι φαρμακερές. Εδώ βρίσκει πολύ ωραία τον Ολιβέιρα στο δεύτερο δοκάρι, η κεφαλιά και το 2-0 εκτέλεση για τον Πορτογάλο που αρχίζει και βρίσκει δίκαιο και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ήταν και στη φάση ο Ρουμάνος, ο Νεντελτσιάρου που είχε ανέβει, ο Γκαρσία βγάζει μια εξαιρετική σέντρα αφού άλλαξαν με πάσα στο κόρνερ και η κεφαλιά του Ολιβέιρα. Είναι ωραία η κεφαλιά, αλλά και η σέντρα αξιράφη όμως. Έτσι, ναι, η σέντρα είναι πάρε βάλε, ο Ολιβέιρα εκεί που είναι πολύ ικανός, το 2-0 το πανηγυρίζει έξαλα, ο Ολιβέιρα που βρίσκει δίκαια. 2-0 λοιπόν, η ΑΕΚ καθαρίζει εύκολα και απλά το παιχνίδι από ό,τι φαίνεται στο Αλκαζάρ. Ίσως και αυτή η ιστορία να ηρέμησε λίγο την κατάσταση με τη μία μέρα παραπάνω. Σίγουρα την χρειαζόντουσαν οι παίχτες της ΑΕΚ. Είχε ανέβει μέχρι και ο Μαξιμένκο για να πιέσει. Δεν επιτρέπουν στους παίχτες της ΑΕΚ να τσουλήσουν την μπάλα γρήγορα, να βγουν κατά μέτωπο. Τώρα ο Λέβη Γκαρσία σε μια προσωπική προσπάθεια προσπαθεί να το σταματήσει ο Κολομπίνο με νύχια και με δόντια. Η μπάλα πηγαίνει στον Μάνταλο. Ο Μάνταλος στα δεξιά πηγαίνει μπάλα στον Ντατσέγκο για να δούμε αν θα βγάλει κάποια καλή σέντρα. Ένα γέμισμα, η απομάκρυση πάνω στον Αλμπάνι. Ο Αλμπάνι θα ψάξει το χώρο. Γκολ με την κόντρα. 3-2 η ΑΕΚ. Με την κόντρα ο Αλμπάνι θα νικήσει τον Μπάγκιτς και η ΑΕΚ θα βάλει πάλι το κεφάλι στο σκορ σε ένα μάτς που έμοιαζε να καταστρέφεται. 2-3, γιατί από 0-2 με τον Ουραγό σε 2-2 είναι καταστροφή, αλλά ο Αλμπάνις κρατάει τον τελευταίο λόγο και θα σουτάρει με κόντρα. Βέβαια είναι σκόρερ για την ΑΕΚ, 2-3 για την Ένωση. Σε αυτό το συγκλονιστικό μάτς η κεφαλιά ο Αλμπάνις και δεν ξέρω αν έχει βάλει το πόδι του. Ναι, είναι αλλίωση της τροχιάς της μπάλας από τον Χουσίνο, ο οποίος θα κάνει το λάθος εδώ. Η μπάλα πηγαίνει αλλού, χτυπάει στο αριστερό πόδι του Χουσίνο και κυλάει στα δίκτυα. Η ΑΕΚ καμιά φορά στέκεται και τυχερή, καθώς η κόντρα, ενώ η μπάλα πήγαινε πάνω στην αγκαλιά του τερματοφύλακα, θα χτυπήσει το αριστερό πόδι του αμυντικού που μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι και θα γίνει το 2-3 στο 89. 2-3 λοιπόν, η ΑΕΚ ανακτά το προβάδισμα σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι που και πάλι θα πρέπει να βάλει ένα περισσότερο από όσα δέχεται η ΑΕΚ για να μπορέσει να είναι σίγουρη ότι θα πάρει την νίκη. 4 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ποτέ δεν μπορείς να είσαι ίσχος με την ΑΕΚ, όπως είπε και ο Γιώργος Μαραθιανός βγαίνοντας από το στούντιο. Πόσο δίκιο είχε, αποδείχθηκε από την εξέλιξη του μάτς. Και ακόμα δεν έχει τελειώσει βέβαια. Είμαστε στο πρώτο από τα 4. Δίνει πέναλτι για την ΑΕΛ. Ναι, εντάξει, δεν υπήρχε αμφιβολία ότι είναι πέναλτι και να δούμε τώρα ποιος θα το εκτελέσει. Είναι φοβερά αυτά που συμβαίνουν στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω, ήταν διαφορετική η εξέλιξη. Να δούμε τώρα τι θα γίνει και με το πέναλτι και μετά θα πούμε. Τώρα γίνονται συμπλοκές ανάμεσα σε παίκτες. Ο Γκαρσία την έχει κάνει την παράβαση. Σταύρο, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ. Ναι, 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 γιατί το χέρι είναι δεν είναι κολλημένο στο σώμα του. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να μην είχε πρόθεση να τη βρει με το χέρι. Από τη στιγμή όμως που δεν τη βρίσκει με το κεφάλι και μπάλα καταλήγει στο χέρι του που δεν είναι κολλημένο στο σώμα του, είναι παράβαση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει σωτηρία εδώ. Για κοιμός και θα δει κίτρινη κάρτα.
Είμαστε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το μάτς έχει σταματήσει από το 92. Ο Νίκολα Γιακιμόφσκι θα δει την κίτρινη κάρτα και τώρα θα δούμε ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση του πέναλτι και αν μπορεί ο Αθανασιάδης να έχει απάντηση εφόσον η μπάλα πάει προς τα μέσα. Είμαστε στο 95. Έχει δώσει πέναλτι ο Γκορτσίλας και ο Μουκάντζο είναι αυτός που θα σταθεί απέναντι στον Αθανασιάδη στο 95. Μουκάντζο απέναντι από τον Αθανασιάδη. Μπήκαμε στο 96ο λεπτό σε ένα μάτς Γκραν Γκινιόλι που η ΑΕΚ στην επιπνοή πήρε το προβάδισμα πάλι με τον Αλμπάνι από το 2-2, το έκανε 2-3 αφού η μπάλα κόντρα και στον Κουσίνο. Και τώρα Μουκάντζο απέναντι από τον Αθανασιάδη, ο παίκτης που έδωσε την ασίστ στο πρώτο γκολ. Στο τέρμα προς την πλευρά που φιλοξενούνταν οι εκδρομής οπαδοί τα παλιά χρόνια, όταν είχαμε μετακινήσεις, Μουκάντζο απέναντι από τον Αθανασιάδη στο 96. Μουκάντζο απέναντι από τον Αθανασιάδη, το δεύτερο πέναλτι στο παιχνίδι που δόθηκε με τη βοήθεια του βίντεο assistant referee. Ο Μουκάντζο παίρνει φόρα απέναντι από τον Αθανασιάδη. Εκτελεί, αποκρούει ο Αθανασιάδης. Η κόντρα, νέο πέναλτι τούνι της ΑΕΛ. Μεγάλη απόκρουση του Αθανασιάδη και έτσι η ΑΕΚ θα φύγει νικήτρια. Και τώρα με τον Γκαρσία να ξεχύνεται ο Αθανασιάδης. Έπεσε σωστά, νίξε τον Μουκάντζο. Γκαρσία απέναντι από τον Σιμάνσκι. 4-2 Σιμάνσκι. Η ΑΕΚ το κάνει και 2-4 με την ασίστ του Γκαρσία στο Σιμάνσκι. Μπαίνει όλος ο πάγκος μέσα. Τρομερά πράγματα σε ένα συγκλονιστικό μάτς στο Αλκαζάρ. Ένα μάτς που μπορεί να αλλάξει τουλάχιστον την τύχη αυτής της ομάδας η οποία τα βλέπει όλα ανάποδα και στο σημερινό μάτς. Σε ένα μάτς που ήταν μπροστά με 2-0 γίνεται 2-2, το 2-3 από τον Αλμπάνι, πέναλτι το οποίο αποκρούει ο Αθανασιάδης, στον οποίο έχουν πέσει όλοι τώρα και τον αγκαλιάζουν και ο Σιμάνσκι θα σκοράρει από την ασίστ του Γκαρσία. Η ΑΕΚ βγήκε άμεσα στον ευνηδιασμό και γίνεται το 2-4 στο 97ο λεπτό. Φοβερή, απίστευτη νίκη της ΑΕΚ. Με τα πόδια ο Αθανασιάδης θα νικήσει τον Μουκάντζο. Σουτ από τον Ακούνια που ζήταγε πάλι πέναντι και φεύγει ο Αλμπάνι στην κόντρα. Ο Ασαριφάρ τσιμπάει και ο Αλμπάνι στη δίνει απευθείας απέναντι στο Λέβι Γκαρσία που ξεχύνεται. Δεν μπορεί να τον προλάβει κανείς εκεί και από τα δεξιά κόβει την μπάλα στο Σιμάνσκι. Από κοντά αυτός το 4-2 για να κλειδώσει την νίκη της Ένωσης. Να λοιπόν εδώ ο Αθανασιάδης θα βγάλει το πέναλτι. Τουλάχιστον στα πέναλτι τερματοφύλακα και Σάκη τα πηγαίνουν καλά. Φέτος και ο Τσιντότας και ο Αθανασιάδης έχει γίνει το σουτ πάνω στον Μάνταλο. Δεν ξέρω αν θα έχουμε τσεκ και για αυτή τη φάση. Τελειώνει το μάτς, κλείνει λοιπόν με την νίκη της ΑΕΚ. Τελείωσε αυτόματα και το παιχνίδι. 4-2 η ΑΕΚ εκεί που βρισκόταν μπροστά στο φάσμα της ισοφάρισης. Στο 3-3 βρίσκει και τέταρτο γκολ σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Ο Μάνταλος τα λέει με τον Μπέρτο. Σε ένα μάτς Γκραν Κινιόλ. Τελικό αποτέλεσμα με το γκολ από τον Αλμπάνι στο 89. Χαμένο πέναλτι από τον Μουκάντζο στο 96 και στο 97. Έρχεται από κοντά ο Σιμάνσκι από την ασίστ του Λέβι Γκαρσία να κάνει το 2-4. Μουκάντζο σουτάρει. Πάει ο Ακούνια, αλλά το έχει κολλημένο στο σώμα ο Μάνταλος στο χέρι. Εκείνο του Γκαρσία ήταν σίγουρα χέρι. Ο Σαλφάρτ τσιμπάει και δίνει στον Αλμπάνι, ο οποίος την πετάει άμεσα απέναντι στον Λέβι Γκαρσία. Πάντως τα προβλήματα δεν τελειώνουν για την ΑΕΚ και με τον Μπακάκι που έφυγε τραυματίας από το γήπεδο και βέβαια με την προβληματική εικόνα πάλι της άμυνας. Να δέχεται δύο τέτοια γκολ, να παίρνει πάλι προβάδισμα και να κινδυνεύει με ισοφάριση από ένα ατομικό λάθος, ενώ δεν ξέρω τι διαφωνία υπάρχει εκεί τώρα με τον Μάνταλο, καθώς ο Γκαρσία θα κάνει χέρι, ήταν μια καθαρή φάση, δόθηκε το πέναλτι, αλλά ο Αθανασιάδης θα γλιτώσει την ένωση από την ισοφάριση και θα της δώσει την ευκαιρία να κάνει και το 4-2. Με την ΑΕΚ ποτέ δεν μπορεί να είσαι ήσυχος, ακόμα και αν το μάτς γίνει 0-2 ή 0-3 απέναντι στην τελευταία ομάδα του πρωταθλήματος. Κατάφερε να το κάνει θρίλερ και αυτό το παιχνίδι σήμερα η ΑΕΚ, αλλά θα πάρει το τρίποντο που τη φέρνει στην δεύτερη θέση μαζί με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ τον Κώστα Μιαόλη. ΑΕΛ ΑΕΚ λοιπόν σε ένα συγκλονιστικό στην εξέλιξη του παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. 2-4. Γιώργο Τσακίρη,
Πες μου τι εναλλάγες συναισθημάτων και απόψεων είχες βλέποντας το παιχνίδι. Κοίταξε, καταρχήν. Μόνο ένα στεναγμό στην αρχή τα λέει όλα. Ναι, ναι, ναι. Το μόνο που μπορώ να πω και να κρατήσω από το σημερινό μάτς σε ευχάριστο γεγονός για την ΑΕΚ είναι η εικόνα της ομάδας στα πανηγυρικά της, στα γκολ της, μάλλον συγγνώμη, η πανηγυρισμή της, στο 2-3 και στο 2-4-97. Μόνο αυτό είναι το κέρδος της ΑΕΚ από το σημερινό μάτς και οι τρεις βαθμοί, τίποτα άλλο. Μια απαγορευτικό, παύλα, απογοητευτικό, παύλα, απαράδεκτο. Το 0-2, μια ομάδα σαν την ΑΕΛ που δεν έκανε ούτε φάση στην ΑΕΚ, να το κάνει 2-3 και ταυτόχρονα, 2-2 συγγνώμη, και να έχει και ευκαιρία να το κάνει και 3-2 παρακαλώ, γιατί ξεχνάμε τη φάση πριν το πέναλτι που χάνουν, που βγαίνουν 3 με 1 οι Δυσσινοί, αλλά τα κάνουν μουσκεμα στην αντεπίθεση και δεν καταφέρνουν να φτάσουν το μάτς να το κάνουν ολική ανατροπή στο 3-2, επειδή στην ΑΕΚ επέλεξαν να γυρίσουν πίσω την ομάδα, είναι μεγάλη ευκαιρία του Μανώλη και μένει από το 70 και μετά, για να εξασφαλίσουν να διατηρήσουν το 1-2 σε ένα παιχνίδι το οποίο φαινόταν ότι όσο πίεζε η ΑΕΚ μπροστά, τόσο θα έβρισκε και άλλο γκολ. Δεν μπορώ να ναι, θεωρητικά μετά το 0-2 και με την εικόνα που υπήρχε των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, δεν προειδέαζε κανέναν ότι θα υπάρξει τέτοια εξέλιξη. Μα δεν υπάρχει λογική καμία στις αλλαγές. Καμία λογική. Καμία. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Εννοείται ότι μέχρι και το 70 είναι όλα υπέρ του Μανώλη Χιμένεθ, γιατί ξέρεις, κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, έτσι. Ξεκινάει σωστά την ομάδα με δύο φόρ και με τα δεδομένα που είχε πριν το παιχνίδι με τις απουσίες. Έχει πάρα πολλές απουσίες. Είναι με ουσιαστική δικαιολογία αυτό, δεν είναι πρόφαση. Αλλά από το 70 και μετά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βγει ο Τάνκοβιτς, γιατί πρέπει να βγει ο Ολιβέιρα. Γιατί πρέπει η ΑΕΚ να γυρίσει μέτρα πίσω και να δώσει μπάλα στον αντίπαλο τη στιγμή που δεν έχει κάνει υποψία φάσης, ξαναλέω. Δηλαδή, το γκολ που δέχεται η ΑΕΚ το πρώτο είναι επειδή πιάνεται σε κακή θέση τα χάφτης και ο Σιμάνσκι και ο Μάνταλος λείπουν και υποχρεώνονται οι τέσσερις της άμυνας να κάνουν βήματα προς τα πίσω με τον Τανσέρικο να προσπαθεί να κλείσει προς το στόπερ, διότι υπάρχουν δύο παίχτες εκεί και ανοίγει η πλευρά για τον Νικολιά που κάνει το 1-2. Και έπειτα με την κίνησή του να βγάλει έξω τους παίχτες, μπορούσαν να κρατήσουν μπάλες μπροστά και να πρεσάρουν έτσι ώστε να μην κάνουν καν εκδήλωση αντεπίθεσης οι Δυσσινοί. Ο Χιμένεθ για μένα βάζει τον αντίπαλο στο παιχνίδι. Χωρίς λόγο και αιτία. Βρίσκει γκολ η ΑΕΚ με τον Αλμπάνι τυχερό, με την έννοια του τυχερού εννοώ ότι βρίσκει την μπάλα και αλλάζει πορείες. Και βέβαια βρίσκει και ένα τέταρτο γκολ χάρη στην ποδοσφαιρική ικανότητα του Λιβάη Γκαρσία να διάσει τον αντίπαλο και να δώσει έτοιμο γκολ στον Σιμάνσκι, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν μόνος του, ήταν με τρεις παίχτες πάνω του. Νομίζω ότι θα πρέπει κάποτε να μάθουμε τα λάθη μας. Γενικά νομίζω ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο μπορεί και σου δίνει πολλά να διορθώσεις όταν τα βλέπεις και δεν τα επαναλαμβάνεις. Εδώ έχουμε επαναλαμβανόμενα λάθη. Νομίζω πρέπει να κάποτε να σταματήσουν. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Θέλω να προσπαθήσω να καταλάβω τον κάθε προπονητή. Νομίζω ότι να σου πω κάτι. Εάν μπορούσες τόσο εύκολα να το καταλάβεις εσύ και οποιοδήποτε, θα ήταν ακόμα πιο εύκολο για το προπονητικό τι να το καταλάβει. Μα δεν μπορώ να προσπαθώ, θα ακούσω βέβαια και τις δηλώσεις του ανθρώπου, γιατί κάποια λογική είχε, αλλά σε ένα μάτς με τον τελευταίο εκτός έδρας που δεν μπορεί να σε απειλήσει επί 70 λεπτά, δεν υπάρχει κανένας λόγος να καταλήγει να γίνεται ροντέο. Αυτό λέω. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ήταν επιλογή. Κανένας λόγος. Ναι, δεν ήταν επιλογή του σαφώς, αλλά όταν ξέρεις, μεταφέρεις την ομάδα σου μέτρα πίσω, αυτό το δεν είναι και απέναντί σου στον άλλο πάγκο ή στο άλλο μισό του γηπέδου κάποιος που πετάει χαρταετό. Αντιλαμβάνεται ότι θες να γυρίσεις την ομάδα σου πίσω, ότι πρέπει να πάει πιο ψηλά η μπάλα και έτσι γίνονται αυτά που γίνονται. Τώρα δεν λέω για το σκορ που διακυμάνθηκε και έτσι και με το πέναλτι, γιατί αυτά γίνονται στο ποδόσφαιρο, έγινε μια μεγάλη μπάλα, βρήκε στο χέρι. Okay. Λέω για την διπλή αλλαγή που είναι πέρα για πέρα λάθος του Μανώλη Χιμένεθ. Πέρα για πέρα όμως. Ωραία. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Τσακίρη. Εάν έβλεπα και Άγουα Κώστα και Τσετζόγλου στο 70, στο 85, στο 92 και στο 95, τι διαφορές θα συναντούσα, Κώστα μου? Εντάξει, δύο γκολ διαφορά ήταν, μωρέ. Δεν το λες και δύσκολη νίκη. Αυτά θα μου τα έλεγες και στο 92. Υπήρχε. Εντάξει, τι να πεις τώρα, ήταν ένα παιχνίδι θρίλερ, παιδί μου, από αυτά που φέρνει ο κόσμος στο γήπεδο, παρά δεν πάει ο κόσμος στα γήπεδα. Τέλος, καλό, όλα καλά για την ΑΕΚ. Νομίζω ότι ήταν πολύ, πολύ αφελής
σε ένα διάστημα του παιχνιδιού. Ήτανε και κυλάρισα πολύ εύστοχη, θα έλεγα, στις ευκαιρίες που είχε και κατάφερε να ισοφαρίσει. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει βάλει και ένα τρίτο γκολ και να μην έχουμε φτάσει σε αυτό το φινάλε θρίλερ, αλλά σημασία έχει ότι η ΑΕΚ πήγε να χάσει ένα δικό της παιχνίδι, mm-hmm. που το είχε, δηλαδή, το είχε καθαρίσει ουσιαστικά με πλήρη επιβολή στο πρώτο ημίχρονο, παρότι κατέβηκε ένα σχήμα φουλ επιθετικό από τον Μανώλο Χιμένεθ, κάτι που δεν μας έχει συνηθίσει. Κυριάρχησε το παιχνίδι, ο Λιβέρα ήταν σε πάρα πολύ καλή μέρα, έβαλε αυτό το δύο γκολ, θα είχε βάλει και το τρίτο, αν δεν χτύπαγε η μπάλα, αν δεν ξέρω αν το προσέξα στο replay, την ώρα που πήγε να τελειώσει τη φάση, σηκώθηκε, κάπου βρήκε στο χορτάρι και σηκώθηκε, θα είχε κάνει εκεί το 3-1, τέλος πάντων δεν έγινε. Και δεν θα χάσει δύο βαθμούς που θα φέρνανε και μεγάλη, έτσι, πώς να το πω, μεγάλη στεναχώρια, mm-hmm. και πολύ σκεπτικισμό στην ομάδα, γιατί ένα παιχνίδι με τη χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος, όταν το έχεις κάνει 0-2 και το ελέγχεις απόλυτα να το κάνεις 2-2, είναι κακό σημάδι. Και νομίζω αυτά τα σημάδια μένουν και πρέπει να τα κοιτάξει η ομάδα, αλλά σίγουρα είναι καλύτερα να μείνουν όταν έχεις νικήσει. Όταν έχει νικήσει τελικά με 4-2. Σίγουρα ο πρωταγωνιστής του αγώνα θα ήταν ο Λιβέιρα αν το παιχνίδι πήγαινε φυσιολογικά, αλλά νομίζω ο πρωταγωνιστής είναι ο Αθανασιάδης, mm-hmm. που αποκρούει το πέναλτι σε αυτό το χρονικό σημείο. Είναι κάτι το καταπληκτικό και μπράβο του. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι και εγώ έχουμε πει ότι η ΑΕΚ έχει πρόβλημα στη θέση του τερματοφύλακα. Σήμερα νομίζω ότι και στα γκολ, εντάξει, εννοείται δεν έχει καμία ευθύνη. Αλλά με αυτή την απόκριση που κάνει είναι ο άνθρωπος που δίνει την νίκη στην ΑΕΚ σήμερα. Και μπήκε και αυτό το γκολ μετά, έτσι, για σαν κερασάκι στην τούρτα, στο 4-2. Τώρα θεωρώ ότι το πέναλτι θα μπορούσε και να μην δοθεί, γιατί ο παίχτης πηδάει και δεν βλέπω να έχει τα χέρια του εκτός φυσιολογικής θέσης. Να δούμε τι θα πει και ο αρχιδιαιτητής. Σε άλλες περιπτώσεις παρόμοιες έχει πει ότι όταν είναι σε φυσιολογική θέση δεν είναι πέναλτι, να το δούμε, γιατί είναι και ένα πέναλτι σε 93 που μπορεί να κρίνει ένα παιχνίδι. Βέβαια από την άλλη δεν είναι και σε εντελώς φυσική θέση. Θέλω να πω, δεν κρέμεται κάτω το χέρι. Ναι, μεν είναι προσπάθεια του έτσι όπως πάει να κάνει το άλμα που δεν μπορείς να είσαι με τα χέρια καρφωμένα στο πλευρά. Αλλά και δεν έχει σημασία. Δεν τα έχει απλωμένα. Δεν είναι για παράδειγμα. Αυτό λέω. Δεν πάει ούτε με το χέρι προς την μπάλα. Όπως του Σεμέδο, ξέρω εγώ, στο Περιστέρι. Δεν το λέω τώρα για τον Ολυμπιακό. Ότι έγινε, πέρασε. Αυτό πάει. Αλλά δεν ήταν έτσι. Πηδάει ένας άνθρωπος και είναι τα χέρια του. Δεν ξέρω. Και βρίσκει έτσι και πάει στο στήθος του μετά η μπάλα. Τέλος πάντων. Τώρα αφού το έπιασε. Αλλά όντως θα περιμένουμε ενδιαφέρον το Gladbach που θα πει για αυτή τη φάση, γιατί νομίζω ότι σχεδόν πάντα ξεκαθαρίζει πολύ καλά τις φάσεις. Οπότε θα περιμένω να δω και αυτό. Mm-hmm. Τώρα εντάξει, σημασία έχει ότι η ΑΕΚ πήρε την νίκη. Είναι δεύτερη. Γίνεται πόλεμος τώρα για τη τετράδα. Θα συνεχιστεί και στα play-off. Θεωρώ ότι για τον Ολιβέιρα ήταν μια μεγάλη μέρα σήμερα, γιατί και αυτός έβαλε δύο γκολ. Και δείχνει ότι αυτή την εμπιστοσύνη που του δείχνει ο Χιμένεθ ανταποκρίνεται. Επίσης, για άλλη μια φορά φάνηκε, όπως και στο παιχνίδι με τον Βόλο, ότι η ΑΕΚ, αφού έχει τα θέματα της άμυνα, πρέπει να ποντάρει περισσότερο στην επίθεση και στην μεσοεπιθετική του γραμμή, που είναι πολύ ποιοτική, με πρώτο βέβαια τον Γκαρσία, έτσι, που και σήμερα είναι και σε πολλά γκολ μέσα, σε δύο γκολ είναι μέσα, και γενικά είναι ο παίκτης που ξεχωρίζει. Αλλά έχει και άλλους υπέρθυνες μεσοεπιθετικούς ΑΕΚ που μπορεί να ποντάρει εκεί και τουλάχιστον με κάποια γκολ παραπάνω να καλύπτει τα αμυντικά της λάθη μέχρι να μπορέσει να στρώσει και την άμυνά της. Πάλι ο Χιμένεθ δηλώσει ότι είπε ότι πρέπει να γυρίσουν κάποια αμυντική. Έτσι είναι. Ο Λάτσι σήμερα που ήταν μια επιστροφή που την περίμενε η ΑΕΚ πήγε καλά, αλλά δυστυχώς στη φάση του 2-2 έχει τη βασική ευθύνη για την ισοφάριση της Λάρισας. Αυτά. Ήταν τώρα ένα παιχνίδι θρίλερ. Mm-hmm. Ήταν έτσι πολύ. Mm-hmm. Και δεν φαινόταν ότι θα έχει τόση κινήση. Και ιδίως όταν έγινε το 3-2, λες πάει τελείως. Αυτό ήταν. Εντάξει, ό,τι έγινε, έγινε. Ωραία. Αλλά το τέλος ήταν απίστευτο. Αναλυτικά το βράδυ θα σε ακούσουμε. Ξέρεις, το πιο διεστραμμένο από όλα θα ήταν
να κύρωνε τον κόλ του Σιμάνσκι για να έδινε κανένα πέναλτι εκεί στο σουτ που ζητήσατε. Φαντάζεται, γινόταν. Αλλά εγώ όχι, περίμενα, μα την είδα τη φάση και ηρέμησα τον είδα ότι το έχει μπροστά στο σώμα του το χέρι ο Μαντάλος. Mm-hmm. Αλλιώς θα ήταν και μετά είχε λήξει το μάτς και εγώ ακόμη περίμενα να δω τι έγινε με αυτό. Αν το... αυτά γίνονται στην Αγγλία, μόνο που είχε γίνει με το United που τους γύρισε από τα ποδητήρια. Ναι, έχει γίνει, έχει γίνει. Ναι, δύο φορές και στη Γερμανία έχει λοιπόν... γίνει. Εκεί πέφτει ξερός, έτσι θα παίρνουμε... είναι που μου το έπαιζε στην αρχή, είναι στην αρχή που μου το έπαιζε ψύχρεμο. Λοιπόν, θα τα πει αναλυτικά με του ακροάτε. Ακριβώ μετά τι 12. Βασίλη Βέργη, νομίζω έχει μείνει απόλυτα ευχαριστημένο από αυτό που παρακολούθησε. Λοιπόν, κοίταξε να δει. Καλησπέρα καταρχά. Τα μάτια ΣΑΕΚ είναι υπέροχο να τα βλέπουν ουδέτεροι. Είναι υπέροχο, πραγματικά. Δεν είναι καθόλου καλό να τα βλέπουν άνθρωποι με καρδιακά προβλήματα. Και κατά πώ φαίνεται. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό να τα βλέπουν και οι ίδιοι φίλοι της ΑΕΚ. Το απόψινό για έναν ουδέτερο είναι πραγματικά η χαρά του ποδοσφαίρου. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Αν μας ερχόταν αυτό το μάτσο από το εξωτερικό, θα λέγαμε πω τι απόλαυσε ο κόσμος. Το λέμε και εμείς. Αλλά εμείς το λέμε με τη σιγουριά του δημοσιογράφου, έτσι. Που απολαμβάνει ένα παιχνίδι και το σχολιάζει μετά. Φαντάζομαι τους οπαδούς της ΑΕΚ αυτό που βίωσαν απόψε. Υπάρχει σε κάθε παιχνίδι αυτό που λέμε ο καθρέφτης ΑΕΚ. Ποιος είναι αυτός? Ξεκινάει από το γεγονός ότι μιλάμε για μία άμυνα περιφερόμενο ανέκδοτο. Δεν είναι τίποτα άλλο. Όλη τη σεζόν. Αν συζητάμε για το αν η ΑΕΚ πρέπει να αλλάξει έναν ή δύο αμυντικούς, θα ρω ότι απόψε μπορεί το απόφευγμα να είναι ότι πρέπει να τους αλλάξει όλους τους αμυντικούς. Θέλω να σου θυμίσω, Σταύρο, δεν ξέρω αν με ακούς. Πού είναι κάθαρα. Ωραία. Θέλω να σου θυμίσω ότι σε ένα παιχνίδι που μέχρι το 70 πήγαινε σχετικά σβηστά και εύκολα για την ΑΕΚ, στο 70 βρίσκεται ο Νικολιάς μόνος του αριστερά και αναζητούμε το δεξιό μπακ. Και ίσως ήταν κανονικά δεξιός μπακ. Ο Ντατσένκο. Ο Ντατσένκο, ο οποίος μπήκε αλλαγή, ένα παιδί για τον οποίο συζητούσαμε ένα μήνα να τον πάρει. Mm-hmm. Τον είδαμε να είναι κάπου σε θέση στόπερ, κάπου χαμένος. Έχω ξαναπεί, μπορεί να είναι καταπληκτικός χαφ ή καταπληκτικός εξτρέμο ο Ντατσένκο. Για δεξιός μπακ πάντως τακτικά δεν το βλέπω. Τακτικά ξαναλέω. Η θέση του στη συγκεκριμένη φάση ψάχνει να τη βρει στη θέση του. Πού είναι. Και αφού γίνεται λοιπόν το 1-2, έρχεται και το 2-2 με διπλή γκέλα. Δηλαδή δεν φτάνει γκέλα του Λάτσι, ακολουθεί και το γεγονός ότι δεν μπορεί ο Λέμες να διώξει την μπάλα. Με αποτέλεσμα η Λάρισα από το πουθενά με ισοφαρίσει. Λες ότι μπορεί να συμβεί και αυτό όταν ο Αλμπάνης με λίγο δόση τύχης κάνει το 2-3. Μετά δεν μπορείς να φανταστείς ότι αυτή η ομάδα δεν μπορεί να δαγκώσει την μπάλα για 3-4 λεπτά. Και όμως κάνει πέναλτι ο Λιβάη Γκαρσία και πολύ σωστά ο Ευαγγέλου. Στέλνει τον Κορτζίλα στο μόνιτορ και πολύ σωστά ο Κορτζίλας λέει πέναλτι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν οφείλεται φυσικά σε κανέναν άλλο παρά στον Γιώργο Αθανασιάδη που σε μια πολύ πολύ δύσκολη χρονιά και μια χρονιά με πολλή συζήτηση για τους θεματοφύλακες ΣΑΕΚ κάνει αυτή την πολύ σπουδαία απόκουση στην εκτέλεση του πέναλτι και βεβαίως πέρα τον Αθανασιάδη οφείλεται στην άλλη μεριά του νομίσματος που είναι η πολύ σπουδαία, η πολύ ποιοτική ΑΕΚ από τη μέση και μπροστά. Μια ομάδα μπορεί να κάνει γκολ ανά πάσα στιγμή, μια ομάδα που με τον Έλσον Ολιβέιρα να καθαρίζει από την αρχή δείχνει ότι θα φύγει με άνεση από το Αλκαζάρ, μια ομάδα που έχει το Λιβάη Γκαρσία να βγάζει και σήμερα δύο ασίστ, μια ομάδα που μπορεί να βγάλει ανά πάσα στιγμή και να σκοράρει, όπως το έκανε με το θαυμάσιο τρόπο στο 2-4. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Από την αρχή της χρονιάς η ΑΕΚ της επίθεσης προσπαθεί να νικήσει δύο αντιπάλους. Σταύρο. Την ΑΕΚ της άμυνας και τον αντίπαλο που έχει απέναντί της. Mm-hmm. Αυτό δεν γίνεται. Δεν είναι λογικό στο ποδόσφαιρο. Έγινε σήμερα. Γιατί? Γιατί ο Αθανασιάδης κατάφερε και νίκησε στην εκτέλεση του πέναλτι αυτό το παιδί, το Ματσέγκο, όπως το λένε στο παλικάρι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν είναι φυσιολογικό. Κανένας... Μπουκαντσό, συγγνώμη. Αυτό το πράγμα, κανένας Χιμένεθ δεν μπορεί να το αλλάξει. Δεν είναι μάγος ο Χιμένεθ. Αυτό το πράγμα αλλάζει με έναν τρόπο. Να αποκτήσεις κανονικούς αμυντικούς. Με κανένα άλλο τρόπο δεν αλλάζει. Εάν στην ΑΕΚ πιστεύουν ότι ο Χιμένεθ έχει κάποιο μαγικό τρόπο που μπορεί στην προετοιμασία να τους όλους αυτούς να τους μεταλλάξει και να τους κάνει κανονική άμυνα, βελτιώνοντας τα πάντα σε ατομικό επίπεδο και εν συνεχεία σε ομαδικό επίπεδο, οκ, πάω πάσο. Εγώ εκείνο που βλέπω είναι ότι ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέτρης αυτά, μας το είχε δείξει όταν δούλεψε τη δική του ΑΕΚ, προσπάθησε και τη βελτίωσε την αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ για μεγάλο χρονικό διάστημα,
Αλλά δεν γίνεται, επαναλαμβάνω, να, αυτός ο άνθρωπος να μεταμορφωθεί σε μάγο. Τα αμυντικά κενά της ΑΕΚ είναι πάρα πολλά και το γεγονός ότι η ΑΕΚ μπορεί ανά πάσα στιγμή να βάλει τον αντίπαλο στο παιχνίδι είναι εντυπωσιακό, με την ευκολία που το πράττει. Επί 70 λεπτά θα έλεγε κανείς ότι ο Χιμένεθ έβλεπε δικαιωμένος την ομάδα του στο 4-4-2 με τον Σιμάνσκι, με τον Μάνταλο στη μεσαία του γραμμή. Από ένα σημείο και μετά, όταν χάνει ο Ολιβέιρα τον γκολ, μετά το 1-2 αν θυμάμαι καλά, τη μεγάλη ευκαιρία, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν θα πάει καλά. Το βλέπεις, το νιώθεις. Η ΑΕΚ το έχει ξανακάνει. Το έχει ξανακάνει πάρα πολλές φορές. Το τελικό αποτέλεσμα που είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό διπλό, έτσι όπως εξελίσσεται το μίνι πρωτάθλημα από την δεύτερη ως την έκτη θέση, είναι σπουδαίο αποτέλεσμα, το οποίο δεν μπορεί με τίποτα να καλύψει όλες αυτές τις τρέλες που συμβαίνουν από τη μέση και πίσω στην ΑΕΚ. Εκείνος που πραγματικά μπορεί να χαίρεται απόψε και το δικαιούται είναι ο Γιώργος Αθανασιάδης. Ωραία. Το δικαιούται το παιδί. Είμαστε αυτό το φινάλε. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Σταύρο μου. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ θα διαφωνήσω τελείως με την προσέγγιση του Βασίλη του Βέργη. Νομίζω ότι μας παίρνει από κάτω ο δημοσιογραφικός ίστρος και αναλύουμε τα πράγματα πάντα, ξέρεις, με το παγερό βλέμμα από μία πολυθρόνα, ξεχνώντας την πραγματικότητα του ποδοσφαίρου. Αν ρώταγε σένα να εξή, λοιπόν, αν ήθελε το παιχνίδι όπως πήγε στο 0-2 ή αν θα προτιμούσε το 2-4 έτσι όπως έγινε, εννοώ να το πεις εξασφαλισμένο. 100% φαντάζομαι γι' αυτό. Στο εξασφαλισμένο, ναι. Στο εξασφαλισμένο, ναι. Μα έρχεσαι και κρίνεις εκ των υστέρων. Όταν λοιπόν κρίνεις εκ των υστέρων, δεν μπορείς να λες ότι ήταν ένα παιχνίδι αυτό που οι εκδίδες καλά θα ήταν να μην το βλέπουν. Εγώ νομίζω ότι όποιος εξής έχει χάσει σήμερα το ματς, μαθαίνοντας τι έγινε, θα χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο. Αυτά είναι τα ματς που βλέπεις και τρελαίνεσαι με το ποδόσφαιρο και που τα έχουν όλα. Τώρα βέβαια αν αναλύσεις από την πλευρά της απόδοσης των πραγμάτων που γίνανε στο παιχνίδι, των λαθών που γίνανε κτλ., σαφώς και πρέπει ο Χιμένεθ να είναι τρομερά προβληματισμένος με την άμυνά του. Δέχεται ένα γκολ η ΑΕΚ σοφάρι. Πρώτα απ' όλα δέχεται το 1-2 με τον Ντανσένκο. Όλο το balance, να πούμε πρώτα απ' όλα, της ΑΕΚ χάνεται από τη στιγμή που φεύγει ο Μπακάκης από το γήπεδο. Όχι γιατί ο Ντανσένκο δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής, αλλά γιατί φαίνεται ότι ακόμα είναι αλλού για αλλού σε σχέση με τακτικά. Το τι παίζει η ΑΕΚ συνολικά. Αν προσέξεις τον γκολ το 1-2 του Νικολιά, έρχεται να δώσει βοήθεια σε ένα χώρο που φτάνει μπάλα σε άλλους παίκτες της ΑΕΛ, όπου υπάρχουν γύρω-γύρω, Ντελτσιάρου, ο Λάτσι, ο Σιμάνσκι, ο Λόπες, είναι ένα γκρουπ παιχτών. Δεν λείπει ο Ντανσένκο να πάει να δώσει αυτή τη βοήθεια που αισθάνεται ίδιος ότι πρέπει να πάει να δώσει. Πηγαίνει λοιπόν και ποστάρει πάνω σε αυτό το γκρουπ μια ελεύθερη πάσα στο χώρο, μόνος του τελείωσε ο Νικολιάς, σκοράρει. Το δεύτερο γκολ έχει ένα φοβερό λάθος, αλλά η ΑΕΚ πρέπει να μάθει να ζει με τα λάθη του μικρού, αν θέλει να της βγει ο μικρός και να αποτελέσει ένα πραγματικό project, όπως συνηθίζουμε να λέμε για την επόμενη μέρα. Για το Λάτσι μιλάω. Ο Ακούνια που είναι σαφώς πιο μπαρουτοκαπνισμένος, να το πω έτσι, να μην πω την άλλη έκφραση που λέμε, την μπιπ πετσωμένος, στην μπάλα, βάζει το κορμί του καταπληκτικά 3/4, αναγκάζει το μικρό να κάνει το βαρίζε ημπέκικο της Ευρωκίας. Γυρίζει και έχει την μπάλα, εκεί μετά δεν χρεώνω λάθος στο Λόπες, γιατί ο Λόπες σηκώνει πολύ συγκρατημένα το πόδι του να κόψει, γιατί είναι πια μέσα στην περιοχή και φοβάται για απέναντι. Αφού λοιπόν στο σήκωμα του ποδιού τόσο όσο δεν μπορεί να βρει την μπάλα, ο Ακούνια με την ωραία του τεχνική πιάνει αυτή τη φωτοβολίδα στο γάμα και εκεί λοιπόν ισοφαρίζει 2-2. Εκεί λοιπόν πρέπει να πούμε ότι η ΑΕΚ παραλίγο κοντεύει, παρότι είναι τρομερή η αντεπίθεση που κάνει μετά το 2-2 και όπως έλεγε και ο Ισίδωρος ο πρίτερος μετέδει, έχει κάνει 4 τελικές μέχρι να φτάσει στον κολ του Αλμπάνη. Κοντεύει να χάσει όλο το μάτι, γιατί σε αυτή τη στην πρεμούρα, αυτό που λέγανε και τα παιδιά οι ρεπόρτερ μας και ο Τσακίρης και ο Τσετζόγλου, ότι πια το έχει ρίξει, έχει γυρίσει το βάρος στην επίθεση και σου λέει ότι αφού εκεί είμαι καλός μεσοεπιθετικά, πάμε εκεί να τα δώσουμε όλα, το παίρνει τόσο βαριά η ΑΕΚ το 2-2, που βγαίνει τόσο άτσαλα μπροστά, ώστε να δώσει αντεπίθεση 3-1-2-1, μόνο το Λόπεζ έχουν στη μέση και αλλάζουν την μπάλα, στους Λαρισαίους, που λίγο πιο προσεκτικοί να ήταν στην πρώτη πάσα, θα είχαν φτάσει να μπουν με την μπάλα στα δίχτυα. Χάνουν εκεί το 3-2, έρχεται το γκολ της ΑΕΚ, όπου εδώ πια, ενώ μιλάμε για τις κακές αλλαγές και για το γιατί χρειαζόταν, που έλεγε ο Γιώργος Τσακίρης, άκουγα νωρίτερα, να βγει ο Ολιβέιρα και να δώσει μια αίσθηση ότι ο πιστός χώρο κτλ. Δεν είναι αυτή η αίσθηση που να δώσει ο Χιμένεθ. Ο Χιμένεθ καταλαβαίνει τα προβλήματα που έχει με τον Ντανσένκο και ρίχνει δεύτερο χαφ το Σιμόες δίπλα στο Σιμάνσκι για να έχει από τους δύο κεντρικούς χαφ εξόδους προς τα πλάγια δεξιά να καλύπτεται και ο Ντανσένκο και ο Λόπης φαίνεται να τα έχει χτίσει λίγο-λίγο όσο περνάει ο χρόνος. Δεν του βγαίνει αυτό το πράγμα, περιμένοντας βέβαια ότι με το Μάνταλο μπροστά τους
και τους δύο ακραίους συν τον Καρίμ Σεντερφόρ, θα έχει μια τετράδα μπροστά να κυνηγήσει πράγματα πάλι. Mm-hmm. Δεν του βγαίνει αυτό το πράγμα, όμως από τη μία αλλαγή δικαιώνεται γιατί κάνει καταπληκτική ενέργεια στο rebound από τη σέντρα του Ντανσέγκο που παίρνει ο Αλμπάνης, αδειάζει με μία κοφτή τρίπλα δύο αντιπάλους, έχει και την τύχη για την κοντράρι στον αμυντικό και βάζει το 3-2. Από εκεί και πέρα μετά είναι πια τελείως ροκ το παιχνίδι, δηλαδή κοίταξε είναι αυτό το πέναλτι, εγώ λέω ευτυχώς που το έδωσε ο διαιτητής. Παρότι αυτά, σε αυτά τα χέρια συμφωνώ με αυτό που έχει μένει, θα δώσει μετά το μάτι της συνέντευξης στην ΟΒΑ, ότι πώς θα πρέπει πια να παίζουν οι αμυνόμενοι, να βάλουν τα χέρια στην τσέπη, είναι άλλο λέει να είναι σε έκταση το χέρι ψηλά και άλλο να είναι ελεύθερο που λέμε στο χώρο μπροστά στο κορμί του Λιβάη Γκαρσία, ενώ τους μπροστά στο σώμα του. Αλλά έτσι όπως κατεβαίνει η λόμπα από το φάουλ του Γιακιμόφσκι, πηγαίνει και ουσιαστικά κολλάει μπάλα στο χέρι. Αν δεν το δώσει αυτό το πέναλτι, βλέποντας το και στο VAR που πολύ σωστά τον φώναξε να το δει, δεν μπορώ να καταλάβω τι θα γινόταν αυτή την ώρα. Και δεν μιλάω ότι θα έβγαζε τις ανακοινώσεις και θα οριόταν ο Κούγιας κλπ. Θα είχε και δίκιο. Θα σου έλεγε τόσα πέναλτι έχετε δώσει για απλή επαφή χεριού με στην περιοχή. Άμα εμένα, που παλεύω να σώσω την κατηγορία, δεν μου το δίνεις αυτό το πράγμα στο 90, ξεσηκώνω τον κόσμο. Κατάλαβες. Οπότε νομίζω ότι από εκεί και πέρα διαγράφεται από τη στιγμή που δίνει το πέναλτι το ωραιότερο σενάριο που μπορούσε να έχει φίλος Σάιξ σήμερα στο μυαλό του και ο μεγαλύτερος εφιάλτης για τους φίλους ΣΑΕΛ που είναι μια ιστορική ομάδα και παλεύουν για την παραμονή τους. Ενώ βλέπουν την μπάλα στη βούλα και το 3-3 να τους χαμογελάει, όχι απλά βλέπουν τον Αφρανσιάδη να κάνει αυτή την καταπληκτική επέμβαση με τα πόδια, όχι απλά βλέπουν το επόμενο, η επόμενη επαφή από σουτ που είναι πάνω στο χέρι του Μάταλ, το Μάταλ να έχει κολλήσει το χέρι μπροστά στο στήθος, οπότε να μην υπάρχει παράβαση, αλλά η ΑΕΚ να βγάζει αυτή την κόντρα με το 1-2 Αλμπάνι, Καρύμ Αλμπάνι, καταπληκτική μπαλιά του Αλμπάνι στο χώρο για το Λιβάη, που κάνει ένα τρομερό σόλο και δίνει πάρε βάλε στο Σιμάνσκι τέταρτο γκολ. Θυμίζω ότι έχει κάνει και την καταπληκτική σέντρα στο γκολ του Ολιβέρα ο Γκαρσία, που νομίζω ότι ήταν πάλι από τους μόνιμους κινδύνους για τους αντιπάλους αμυντικούς, δηλαδή τον καταλάβαινα ανά πάσα στιγμή. Νομίζω ότι η ΑΕΛ πάλεψε πάρα πολύ το παιχνίδι, έχει παίχτες με πολύ καλά στοιχεία, με ξενίζει λίγο το γεγονός ότι ξεκινάει με 11 παίχτες που δεν υπάρχει κανένα Έλληνα στην 11, αλλά μπαίνουν τα παιδιά μετά, μπαίνει και ο Μπέρτος, μπαίνει και ο Νικολιάς, τις δίνουν πράγματα. Φτάνει σε μια ισοφάριση, φτάνει στο παρατσάκ που λέμε για να κάνει και το 3-3 και τελικά χάνει αυτό το παιχνίδι με αυτό τον οδυνηρό, επαναλαμβάνω, για τους Λαρισινούς, αλλά νομίζω, θα μου επιτρέψει την έκφραση, απόλυτα ειδονικό τρόπο για τους Αεξίδες. Βλέπουμε την ομάδα τους να παίρνουμε με αυτή την κατάληξη στο 4-3. Νομίζω ότι αυτό που είπε ο Χιμένες στο τέλος, ότι θύμισε αυτό που γράφουν οι Βραζιλιάνοι, το «Ο Θεός είναι πιστός, ο Θεός είναι δίκαιος», σωστά το λέει από τη μεριά του λόγω των αρκετών πολύ καλών ευκαιριών που έχει η ΑΕΚ, η οποία έχει και μια τρομερή με τον Ολιβέιρα που αποφεύγει αντίπαλο και είναι μόνος του φυσικά και ο Στάρις θα ύψει. Πάρα πολύ όμορφες σκηνές μετά, ο Μανώλης Ομπέρτος που είναι ένα θηρίο μες στο γήπεδο, αλλά έχω να σου πω ότι είναι ένα εξαιρετικά καλό παιδί. Είχαμε βρεθεί το 18 στην περίφημη φάρμα του Καϊμενάκη και του Μπάκου που ήταν το τραυματίας και του κάναμε μια συνέντευξη πριν από παιχνίδι του Αστέρα με την ΑΕΚ. Και είχαμε μιλήσει τότε πριν το μάτς. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, ένα πολύ συγκροτημένο παιδί εκτός γηπέδου, μέσα ένα θηρίο βέβαια που κοιτάει να σε καταρχεί. Φοβερές σκηνές με το Μάνταλο να συζητάνε, γιατί έχουν παίξει στην Ξάνθη παρέα και είναι φιλαράκια προφανώς. Τρομερές αγκαλιές με τον Αθανασιάδη όταν ο ένας φεύγει από το χώρο των συνεντεύξεων και ο άλλος πηγαίνει. Πολύ ωραίο κλίμα στο τέλος και με τους ξένους να μιλάνε. Τρομερό του Αθανασιάδη που πηγαίνει και αγκαλιάζει τον εκτελεστή, τον Μουκάτζο, και λέει μάλιστα ότι αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ένιωσε ότι θέλω να πάω να τον παρηγορήσω, να του πω να συνεχίσει δυνατά, διότι αυτός ήταν σήμερα, αύριο μπορεί εμένα να μου φύγει μπάλα από τα χέρια και να φάμε ένα γκολ και θα πέσουν όλα τα βλέμματα πάνω μου και θα με κοιτάνε ότι φταίω εγώ δηλαδή. Πράγματα δηλαδή τρομερά που το ποδόσφαιρο σου δίνει σε πολύ, πάρα πολύ σπάνιες στιγμές. Αλλά αυτές που ξεχωρίζουν, αυτές που συνέβουν. Η ΑΕΚ με μια τρομερά προβληματική άμυνα, έξυπνο από εδώ και πέρα, και νομίζω ότι θα το συνεχίσει του Χιμένεθ να ρίχνει το βάρος να την κάνει εμπροσθοβαρή ομάδα, δηλαδή μεσοεπιθετικά. Αλλά αν δεν διορθώσει αυτό το πράγμα, αν δεν βρει μια σταθερά καλή τετράδα να αμήνεται πιο σωστά, νομίζω ότι θα έχει τρομερά προβλήματα συνέχεια και στα πλέον που έρχονται. Mm-hmm. Ωραία. Αυτά. Να είσαι καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε. Και ολοκληρώνουμε τον κύκλο αυτών των σχολιασμών με τον Τάσο Τσατάλη, τον οποίο άφησα λίγο να περάσει η ώρα να ερεμήσει για να είναι σε θέση να μας μιλήσει και να μας πει όλα αυτά που θέλει να μας πει. Καλησπέρα, Τάσο μου. Γεια Σταύρο. Ξέρεις, πραγματικά, παιδί μου, ποτέ δεν τα έχει δει όλα. Είναι και αυτό μια απόλαυση, να το πω έτσι. Ναι, ναι.
Επειδή βγήκε καλά στο τέλος απόψε, έτσι. Δηλαδή, σου μένει αυτό το έντονο, το ποδοσφαιρικό, λες, όπου τη ζήσαμε. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο που να μπορεί να βρει εφαρμογή σε αγώνα της ΑΕΚ. Δηλαδή, έχεις τώρα ένα μάτς που ως το 70 και τον γκολ της Χλάρισσας, ούτε υποψία δεν έχεις για ό,τι μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, το μόνο που με ψήλιαζε μόνο λίγο ήταν ότι η ΑΕΚ δεν είχε βγει τόσες φορές μπροστά όσο πιστεύω ότι, ότι σε επέτρεπε το παιχνίδι και στο δεύτερο ημίχρονο, για να το καθαρίσει τελείως. Όπως ήρθαν τα πράγματα χρονικά τουλάχιστον, αυτά που έγιναν πέφτουνε με την απώλεια του Μπακάκη. Όχι ότι ο Μπακάκης θα έσωσε την κατάσταση, απλά η συγκεκριμένη τετράδα με τον Μπακάκη μέσα δεν είχε εμφανίσει τις ανισορροπίες που είδαμε στην τελική ευθεία. Ας πούμε και στο πρώτο γκολ της Λάρισσας μπορείς να πεις ότι όταν πέσανε όλοι χωρίς κανένα λόγο πάνω στον παίχτη που έκανε την πάσα, έπεσε και το Ατσέγκο. Και άμα δεις την πλευρά του Νικολιά δεν υπάρχει τίποτα. Έχουν πέσει τέσσερις αμυντικοί της ΑΕΚ, σε ένα παίχτη στο ύψος του Μικυκλίου, και από την πλευρά που φεύγει ο Νικολιάς δεν υπάρχει κανένας. Πιστεύω, αν και έχω δει τον Μπακάκι να την πατάει και αυτός έτσι, πιστεύω ότι ίσως εκεί πέρα να είχε αντιδράσει διαφορετικά ο ίδιος. Τέλος πάντων, ήταν κλειδί μετά ότι δεν έκανε το 1-3 ο Ολιβέιρα, που ήταν πάρα πολύ καλή ευκαιρία, και μετά μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Με την ΑΕΚ δηλαδή, με την ψυχολογία που έχει, με τα προβλήματα που έχει στην αμυντική της λειτουργία, να είναι στο 1-2 από το πουθενά απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο της Super League, εκτός έδρας ειδικά, μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Τώρα αυτό το οτιδήποτε απόψε περιλάμβανε ένα σενάριο το οποίο ξεπερνάει κάθε φαντασία. Αν σκεφτείς ότι ακόμα και το 2-3 στο 90 δεν έφτανε στην ΑΕΚ για να εξασφαλίσει αυτό το παιχνίδι, έστω και από υποπερίεργες συνθήκες, γιατί, εντάξει Σταύρο, δεν θέλω να με κρινιάρεις, υπάρχει χέρι, έχει χτυπήσει μπάλα στο χέρι. Αλλά έχω δει εκπληκτικά πράγματα φέτος. Και πραγματικά έχω χάσει την μπάλα τελικά, πότε είναι πέναλτι και πότε δεν είναι. Να το ορίσω εγώ. Δεν ήθελα να το πω νωρίτερα για να αφήσω εσάς όλους να το σχολιάσετε. Να. Εγώ είπα την αποσύμω ότι θεωρώ πως είναι πέναλτι, αλλά να το βάλουμε λίγο στην κουβέντα διαφορετικά. Για μένα αυτός ο κανονισμός που πλέον δεν εξετάζει αν υπάρχει πρόθεση και τα λοιπά, αλλά αν βρεθεί στο χέρι είναι παράβαση, δεν είναι σωστός, αλλά με αυτό πρέπει να πορευόμαστε. Ωραία, μέχρι εδώ. Ωραία, συμφωνώ. Και πάμε παρακάτω. Είναι από τα πέναλτι, γιατί ούτε είναι σε κάθετη θέση κολλημένο στο κορμί μας, ούτε είναι παρατεταμένο έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι αποκτά πλεονέκτημα. Ακριβώς. Και από την άλλη, ναι, δεν είναι σε φυσική θέση, διότι δεν είναι δίπλα στα πλευρά του ποδοσφαιριστή, αλλά δεν μπορείς και να κάνεις άλμα έχοντας τα χέρια κολλημένα. Σωστά. Λοιπόν, σωστά. Και λέω εγώ τώρα, είναι από τα πέναλτι που αν δεν τα δώσουν στην ομάδα μας, λέμε είναι πέναλτι, δεν μας το έδωσαν, ενώ αν το δώσουν εναντίον μας, λέμε είναι και δεν είναι. Ξέρεις τι με προβλημάτιζε εμένα περισσότερο? Ότι για πολλές φάσεις που είναι ίδιες ή περίπου αντίστοιχες, έχω ακούσει πολλές διαφορετικές εξηγήσεις από τους ας πούμε ειδικούς. Ναι, γιατί και οι ειδικοί νομίζω ότι κατά το δοκούν κρίνουν. Αν θες να προσθέσουμε τώρα. Κάπως έτσι πάει δουλειά. Δεν είναι ότι μας μπερδεύουν οι ειδικοί, διότι αλλιώς ξέρει τον κανονισμό ο ένας και αλλιώς ο άλλος. Νομίζω ότι σου λέω, κρίνουν κατά το δοκούν. Αλλά αυτό που μετράει για μένα ως αεξή, ας πούμε, για να μπω στη θέση και του μεσοπαδού, είναι ότι δεν μπορεί να έχω δει στο Περιστέρι με ένα διεθνή διαιτητή και με χρήση VAR να μην έχει δοθεί αυτό το χέρι του Σεμέδο και να μου έρχεται ο κύριος Γκορτζίλας από την ΕΠΣ Μακεδονία σήμερα και στο 94 να δίνει αυτό το πέναλτι σε βάρος του ΣΑΕΚ, για το οποίο μπορείς να πεις και δύο επιχειρήματα ότι μπορεί να μην είναι, έτσι σου λέω. Γιατί για το άλλο δεν νομίζω να υπήρχε κανένα λογικό επιχείρημα που να μπορούσε να σου πει κάποιος ότι δεν είναι πέναλτι εκείνο το χέρι του Σεμέδο, γιατί στο τέλος αυτό μετράει, έτσι κρίνει και ο οπαδός και ίσως και όχι και ο τόσο οπαδός. Για μένα κάνει μπαμ. Πώς δηλαδή στο Ατρόμητος Ολυμπιακός δεν δόθηκε εκείνο το πέναλτι και εδώ πέρα πήγε η ΑΕΚ να χάσει το παιχνίδι από αυτή την απόφαση του Γκορτζίλα. Να μην κερδίσει δηλαδή, το παιχνίδι. Να μην κερδίσει το παιχνίδι που ήταν για την ΑΕΚ. Τώρα ειδικά και η Ευρώπη. Αλλά το αποτέλεσμα. Ναι. Κοίτα, τι να πεις για τον Αθανασιάδη, μπράβο στο παιδί. Μπράβο. Νομίζω έγραψε τη μεγαλύτερη στιγμή ως τώρα της καριέρας του στα ελληνικά γήπεδα. Και τελικά αυτό που κρατάω, Σταύρο, είναι ότι μπορεί η ΑΕΚ να μπορείς να πεις χίλια πράγματα και θα έχεις δίκιο για τον τρόπο που κατάφερε να βρεθεί σχεδόν στο καναβάτσο και σε αυτό το μάτς, αλλά ελπίζω ο τρόπος με τον οποίο τελικά ήρθε η νίκη να αφυπνήσει λίγο και να ίσως να αποτελέσει το κομβικό σημείο για την αλλαγή ψυχολογίας. Ωραία. Ακόμα και στη λογική του, αφού το περάσαμε και αυτό,
Εδώ να, θα είμαστε να δούμε κατά πόσο τελικά θα αφιπλιστεί η ΑΕΚ ή όχι. Ευχαριστώ τον Τάσο Τσατάλη. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, Σταύρο. Καλή συνέχεια. Και όλους εσάς.